Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι μεγάλη τιμή να έπεσε μετά από το συμβολικό στέλεχος του ΚΚΕ, την Αλέκα Παπαρίγα, που έχει δώσει τους αγώνες για την εργατική τάξη και με πείσμα και με θάρρος και με αποφασιστικότητα. Φίλες και φίλοι, μπροστά μας έχουμε μια μάχη. Είναι μια ενιαία μάχη που πρέπει να δώσουμε όλοι εμείς που πιστεύουμε στις αξίες και στα ιδανικά, αυτά που περιέγραψε με πολύ σαφή τρόπο η συντρόφισσα Αλέκα. Είναι μια μάχη που είναι ίδια και για την Ευρωβουλή και για τους Δήμους και για τις Περιφέρειες. Και είναι ίδια γιατί είναι ίδια η μήτρα που γεννά την πολιτική αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι η πολιτική που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα της αστικής τάξης, που καμιά σχέση δεν έχει με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Δεν υπάρχουν υποψήφοι σήμερα για την τοπική διοίκηση, ούτε ανεξάρτητοι, ούτε αυτοδιοικητικοί, ούτε ικανοί, ούτε δημιουργικοί. Υπάρχουν υποψήφοι που υπηρετούν την πολιτική που είναι πάνω στις ράγες που έχει φτιάξει η αστική τάξη με τον Καποδίστρια, τον Καλλικράτη, τον Πλησταίνη και εξυπηρετεί μόνο τα επιχειρηματικά συμφέροντα, και είναι και οι πολιτικοί που σήμερα υπερασπίζονται και παλεύουν οι πέντε κομμουνιστές δήμαρχοι στην Πάτρα, στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι, στην Κεσαριανή και στην Ικαριά. Είναι οι δήμαρχοι που είναι δίπλα στους δημότες τους και με προσωπικό κόστος δίνουν τη μάχη απέναντι στα οργανωμένα συμφέροντα, απέναντι στο αστικό κράτος που με τους θεσμούς που έχει φτιάξει προσπαθεί να βάλει φρένο σε οτιδήποτε φιλολαϊκό είναι. Γίνεται. Αυτοί λοιπόν είναι οι κομμουνιστές δήμαρχοι. Και αυτούς θέλουμε να δυναμώσουμε, να αυξήσουμε, να κάνουμε πιο μεγάλη δύναμη από ερετούς, εκλεγμένους δημάρχους και περιφερειάρχες. Το ίδιο να γίνει και εδώ στη Νέα Μάκρη, με τον σύντροφο και συναγωνιστή, τον Νίκο. Φίλες και φίλοι, η πολιτική που εφαρμόζεται έχει καθαρά ταξικά χαρακτηριστικά. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε να νιώσει ο λαός μας είναι να τον εμπνεύσουμε για την πρόταση που έχουμε εξουσίας, για αυτό το διαφορετικό που εμείς πρεσβεύουμε, είναι να κάνουμε τον λαό μας να νιώσει ότι πλέον στη μάχη, στην ψήφο, στην κάλπη πρέπει να πάει με ταξικά μάτια. Πρέπει να καταλάβει, να αντιληφθεί ποιοι είναι απέναντί του. Η αστική τάξη βάζει μπροστά το πολιτικό της προσωπικό. Πρέπει να τους πείσουμε ότι αυτοί που εκπροσωπούν τα συμβαίνοντα της αστικής τάξης, που είναι από τον πιο σκληρό πυρήνα της, τη Χρυσή Αυγή, το φασιστικό αυτομόρφωμα, την εγκληματική οργάνωση, μέχρι τα όλα τα αριστερά σχήματα που παρουσιάζονται δήθεν σαν αντιευρωπαϊστές και σαν αντιεξουσιαστές. Εκεί μέσα φυσικά χωράνε όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα που σήμερα, ενώ φαίνεται μέσα στις τηλεοπτικές οθόνες ότι δίνουν μάχη ο ένας απέναντι στον άλλον και τρώνε τις σάρκες τους την ίδια ώρα, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, μέσα από πέντε νομοσχέδια, Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, έχουν ψηφίσει νομοσχέδια που στηρίζουν και δίνουν προνόμες στο μεγάλο κεφάλαιο. Και επειδή, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, μιλάμε για την ενιαία στάση μας και την ενιαία πολιτική που εφαρμόζεται, πρέπει να θυμηθούμε λίγο ότι το ΚΚΕ έχει δικαιωθεί σε ό,τι προειδοποιεί στο λαό μας και κυρίως για την πολιτική που γεννάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον απόγονο της ΕΟΚ. Θα θυμίσουμε ότι από το 1961 ακόμη το ΚΚΕ είχε πει για το Λάκκο των Λεόντων ότι αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΟΚ. Εκεί μέσα λοιπόν 60 χρόνια τώρα, κατασπαράζοντας τα δικαιώματα των λαών της Ευρώπης. Και αυτό που κάνουν οι αστικές κυβερνήσεις είναι να προσπαθούν να θάψουν με το φτιάρι τους στη λήθη όλα αυτά τα οποία έχουν περάσει οι λαοί μας, οι λαοί της Ευρώπης και ο λαός ο δικός μας. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι η ΕΟΚ δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας ερασπισμός μονοπωλίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, η ΕΟΚ τότε που μας λέγανε ότι θα φάμε χρυσά κουτάλια, σήμερα τα χρυσά κουτάλια παραμένουν ακόμα στα χέρια της αστικής τάξης όπου αυτή εδρεύει, και ο λαός μας σήμερα, ο εξαθλιωμένος λαός μας, συσσωρεύεται στα συσίτια των Δήμων και της Εκκλησίας με τα πλαστικά κουταλάκια.
Να θυμίσουμε λίγο ότι η ευημερία που μας λέγανε στην ΕΟΧ τότε, σήμερα μεταφράζεται με 16,6 εκατομμύρια ανέργους, με 113 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας, με 4 εκατομμύρια 100.000 αστέγους στους δρόμους της Ευρώπης, με 12,5 εκατομμύρια παιδιά που είναι εκτός δουλειάς και χωρίς μόρφωση, με 31 εκατομμύρια οι οποίοι δεν έχουν τα βασικά υλικά αγαθά. Αυτή λοιπόν η Ευρώπη. Αυτή είναι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσουμε όμως και κάτι άλλο. Ότι πριν μπούμε ακόμα στην ΕΟΚ, το εμπορικό συζύγιο της χώρας ήταν 3 προς 1. Είχαμε εξαγωγικές δυνατότητες και κυρίως στον αγροτικό τομέα. Τότε, το 82, το αγροτικό εισόδημα συνέβαλε στο ΑΕΠ της χώρας με 18,5% τρέχουσες τιμές. Σήμερα είναι στο 30%. Από 25% περίπου ο αγροτικός πληθυσμός σήμερα έχει φτάσει στο 9%. Και αυτά όλα γιατί? Ακριβώς για να ευνοηθούν οι σημερινοί σύγχρονοι μεγάλοι τσεφλικάδες, το μεγάλο αγροτικό κεφάλαιο. Η κοινή αγροτική πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα, αυτό το στόχο έχει. Ακόμα και οι επιδοτήσεις της σήμερα δίνονται το 20% των επιδοτήσεων πηγαίνει στο 80% των μικρών και μεσαίων αγροτών. Ενώ το 80% των επιδοτήσεων στο 20% του μεγάλου αγροτικού κεφαλαίου. Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια περιοχή που πέρυσι δεινοπάθησε ακριβώς από αυτόν τον τρόπο που εμείς λέμε καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης και αποτυπώθηκε με τα πιο τραγικά νούμερα, με 101 νεκρούς και με χιλιάδες καμένες περιουσίες, πρέπει λοιπόν να δούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση τι στάση έχει απέναντι ακριβώς σε αυτή την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν λαμβάνει υπόψη αυτές τις ανάγκες του λαού μας. Δεν χρηματοδοτεί ούτε την πλημμυρικά έργα, ούτε έργα την πυροπροστασία, ούτε για την σεισμική θωράκιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που το 8 με 12 έδωσε στις τράπεζες της Ευρώπης για να κεφαλαιοποίησει 2-3 το 14% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θέλετε κατ' επέκταση 51,7 δις για την περίοδο 12-15 για τις ελληνικές τράπεζες. Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε να δώσει από το Ταμείο Αλληλεγγύης στους πυροπαθείς αποζημιώσεις. Σε ποια λογική, ξέρετε? Στη λογική του κόστους ωφέλους. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι είναι προτιμότερο να επενδύεις για την πλημμυρικά έργα εκεί όπου υπάρχει το μεγάλο ισχυρό οικονομικό κεφάλαιο και όπου μένουν τα μεγάλα ισχυρά οικονομικά εισοδήματα, γιατί κοστίζουν περισσότερο οι αποζημιώσεις τους από ότι οι λαϊκές ανάγκες να προστατευτεί ο λαός μας, γιατί με τα ψίχουλα ξεμπερδεύουν και αυτό κάνανε. Δεν πρέπει λοιπόν να μας διαφεύγει το γεγονός ότι πέρυσι, πριν ακόμα συμβεί το κακό εδώ στην περιοχή, το μόνο κόμμα, και αυτό πρέπει να το λάβει ο λαός σαν κριτήριο την ψήφο του, το μόνο κόμμα που προειδοποίησε από το Μάιο μήνα, που έκανε ειδική εκδήλωση μερίδα για την πυροπροστασία και αποτύπωσε όλες τις τραγικές καταστάσεις που σήμερα υπάρχουν στον τομέα της δασοπροστασίας και γενικότερα της πυροπροστασίας της χώρας, ήταν το ΚΚΕ. Την ίδια στιγμή όμως τα κανάλια προτιμούσαν να δείχνουν τον Κάρολο πρίγκιπα της Αγγλίας να περιβραδύνει στους δρόμους και να δοκιμάζει σουβλάκια και λουκούμπια και όχι να δείχνει εκεί την ώρα αυτό που πραγματικά μετά επαληθεύτηκε, γιατί το ΚΚΕ εξέφρασε την αγωνία του μέσα από αυτή την εκδήλωση. 1,5 μήνα πριν τη μεγάλη καταστροφή, το ΚΚΕ ρωτούσε τους αρμόδιους υπουργούς για την κατάσταση και έβαζε το στίγμα του το τι πρέπει να γίνει. Δυστυχώς η ίδια η ζωή όμως επιβεβαίωσε αυτές τις αγωνίες με το χειρότερο τρόπο. Και τι έγινε αλήθεια, φίλες και φίλοι, μετά από αυτό το γεγονός? Όλοι συντεταγμένα, όλα τα αστικά κόμματα, και αυτό πρέπει να αποτελέσει πραγματικά κριτήριο του λαού μας για να βγάλει συμπεράσματα, μιλάγαν μόνο για θέματα διαχειριστικών λαθών. Κανείς τους δεν τόνισε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν από το 1998, που έγινε στρατηγική επιλογή της άρχουσας τάξης της χώρας μας να αποκόψει την πρόληψη επικαταστολή με σχεδιασμό μέσα από τη δυνάμωση των κρατικών δομών, του προσωπικού σώματος της Δασικής Υπηρεσίας, σιγά σιγά και μέσα από τα τραγικά αυτά αποτελέσματα που ήταν βέβαιο ότι θα έρθουν, να προωθήσει τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί πάντα. Και ποια είναι αυτά? Αυτά τα συμφέροντα σήμερα που λιμένονται στην πυροπροστασία,
που παίρνουν εκατομμύρια από την εγγύηση ελικοπτέρων για την πυρόδεση, τη στιγμή που ο ενέργειος στόλος πεπαλαιώνει και μένει ακίνητο στα αεροδρόμια. Τα συμφέροντα σήμερα όπως η Φράπορτ και οι οδικοί άξονες που ενοικιάζουν πυροσβέστες, που πλέον τους κόβουν από τον κεντρικό μηχανισμό. Όπως επίσης και ο σχεδιασμός που υπάρχει για να περάσουν με ανταποδικό χαρακτήρα το μίσπυρ ασφάλειας στους Δήμους. Ήδη έχουν προχωρήσει αυτοί οι σχεδιασμοί από το 2007. Τα ίδια ακριβώς συμβήκανε και το 2007 επί Νέας Δημοκρατίας, με 70 νεκρούς και εκατομμύρια καμένες εκτάσεις. Κι όμως από τότε, πέρα από βαρύγδουλες δηλώσεις, δεν έγινε το παραμικρό. Αυτό έγινε και σήμερα. Και είναι κριτήριο λοιπόν να θυμηθούμε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το περσινό καλοκαίρι, μετά την καταστροφή στο Μάτι, αποτυπώθηκαν μόνο στην αλλαγή ονομασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στη διαπόμπευση των αρμοδίων οργάνων, και προωθούν μέσα από ένα πόρισμα, από ένα πρόβλημα μιας επιτροπής δίθεν σοφών και δίθεν εμπειρογνωμόνων, που στην ουσία στοιχίζεται πίσω από τον σχεδιασμό της δραστικής στρατηγικής κυβέρνησης, τι προωθούν? Προωθούν μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση στα δάση, εχώρηση των επιχειρηματικών κεφάλαιων για αξιοποίησή τους, πιο μεγάλη εμπλοκή του ιδιωτικού κεφαλαίου στην πυροπροστασία, και φυσικά το βασικό είναι ότι προωθούν ακριβώς στην τοπική διοίκηση να αναλάβει καθήκοντα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, με ανταποδοτική φυσικά λογική, να πληρώνουν οι δημότες για ακόμη μια φορά για ό,τι ήδη φορολογούνται βαριά για να έχουν προστασία. Αγαπητές φίλοι και φίλοι, αυτές τις μέρες πρέπει όλοι μας να σταθούμε απέναντι στα πράγματα με πιο μεγάλη προσοχή, με πιο μεγάλη περίσκεψη. Δεν πάει άλλο να δίνουμε δύναμη στα κόμματα της αστικής τάξης, που όπως είπε και η συντρόφισσα Λέκα, δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να ξεγελάνε το λαό, να διαψεύδουν τις ελπίδες του, και συνεχώς ο λαός μας να βυθίζεται όλο και πιο πολύ μέσα στη φτώχεια και μέσα στην εξαθλίωση. Πρέπει λοιπόν εμείς που νιώθουμε το διαφορετικό, το όραμα για σοσιαλισμό, να εμπνεύσουμε αυτόν τον λαό και να ξεκινήσουμε μια μάχη από σπίτι σε σπίτι, από άνθρωπο σε άνθρωπο, να πέσουν πιο πολλές κόκκινες ψήφοι μέσα και στις τρεις κάλπες. Την άλλη μέρα να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κίνημα και μαζί με τον λαό μας και με τη δύναμη που θα έχει αποκτήσει το ΚΚΕ και στην Ευρωβουλή και στους Δήμους και τις περιφέρειες, να βάλουμε σιγά σιγά τα θεμέλια για να έρθει κάποια στιγμή αυτή η πολυπόθηκη λαϊκή εξουσία που θα γεμίζει το κουμπαρά του λαού και όχι του κεφαλαίου. Φίλες και φίλοι, δυνατά, σταθερά, προχωράμε για τις εκλογές με δύναμη, με αισιοδοξία. Το κλίμα πραγματικά είναι θετικό, το μήνυμα είναι αισιόδοξο από όλη τη χώρα, και πρέπει λοιπόν να το πιστέψουμε πρώτα εμείς και ύστερα ο λαός μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.